Κρούσματα οστρακιάς παρουσιάστηκαν σε παιδιά στο δεύτερο νηπιαγωγείο του Βελεστίνου. Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου Δημήτρη Νασίκα, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Στο δεύτερο νηπιαγωγείο του Βελεστίνου πήγαν σήμερα το πρωί μόλις 2 από τους 40 μαθητές. Το σχολείο έχει αποδεκατιστεί από τις εποχικές ιώσεις. Το βασικότερο είναι ότι σήμερα, 10 Δευτέρου, είχαμε από σύνολο 40 μαθητών μόνο 2 παρουσίες. Και ουσιαστικά μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί είχαν γίνει αποδέκτες έντονης ανησυχίας από την πλευρά των γονέων, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή είχε δημιουργηθεί ένας πανικός και ένας φόβος και για τις ιώσεις, αλλά και για αυτά τα 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα οστρακιάς. Άρα εμείς πήραμε απόφαση μέσα από αυτά τα δεδομένα να κλείσουμε από αύριο μέχρι και την Παρασκευή το νηπιαγωγείο του Βελεστίνου, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Προς το παρόν, περιστατικά με οστρακιά είναι μόνο στο δεύτερο. Στα υπόλοιπα σχολεία έχουμε απουσίες από τις ιώσεις, δηλαδή τόσο πολλές όσες και στο δεύτερο? Όχι τόσες πολλές. Όταν μιλάμε σχεδόν για το σύνολο των παιδιών από τις ιώσεις, από τα 38-40 παιδιά εμφανίστηκαν σήμερα μόνο 2. Ναι. Οπότε σε συνδυασμό με τις ιώσεις και με αυτά τα 3 συμπτώματα της οστρακιάς, αποφασίσαμε να το κλείσουμε με ενημέρωση από το Σύλλογο Γονέων και από τη σχολική κοινότητα για τις επόμενες μέρες και θα επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας την Παρασκευή. Η ασθένεια της οστρακιάς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τον οργανισμό. Χρειάζεται επιμελής απολίμανση, σαπούνισμα όλων των αντικειμένων σε καθημερινή βάση και συχνό σε αερισμό των αιθουσών, τονίζει ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου. Έγινε κατόπιν επικοινωνία από ό,τι ενημερωθήκαμε από τη σχολική κοινότητα με το Κελπνό της Θεσσαλονίκης και με παιδιάτρους και ουσιαστικά δόθηκαν κάποιες οδηγίες όπως είναι η επιμελής και απολίμανση και το πλήσιμο σαπούνισμα όλων των αντικειμένων, των παιχνιδιών, του εκθετικού υλικού και του οικοδομικού υλικού του νηπιαγωγείου. Και αυτό ενημερωθήκαμε και εμείς να γίνεται σε όλα τα σχολεία σε καθημερινή βάση, να γίνεται συχνός αερισμός των αιθουσών και να οι γονείς να ενημερώνουν τακτικά τον νηπιαγωγείο για συμπτώματα σε σχέση με ασθένειες που ταλαιπωρούν τα παιδιά τους, ώστε να καταφέρουμε όλοι μαζί να έχουμε την καλύτερη δυνατή υγεία για τα παιδιά μας και για την ασφάλεια των μαθητών μας.